Ζήτημα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Με μεγάλη καθυστέρηση έρχομαι. Είχα μία πρόσκληση στο παρελθόν και δυστυχώς δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ. Και είμαι σήμερα εδώ για να σας μιλήσω για ένα τομέα των αρμοδιοτήτων που έχω και τις προσπάθειες που κάνουμε στο Υπουργείο, αλλά ακόμα πιο σημαντικά ήρθα για να ακούσω και να μάθω και να δω πώς μπορούμε να αλληλοϋποστηριχτούμε και ήδη έχει υπάρξει το υλικό πάνω στο πιο πιθανά. Και ήδη έχει υπάρξει, να φέρω το φέρω πιο κοντά. Ευχαριστώ και συγγνώμη αν δεν με ακούγεται. Ήδη έχει υπάρξει το υλικό, το οποίο μου λέει και μου σηματοδοτεί ότι πράγματι πρέπει να έχουμε πολύ πιο στενή συνεργασία. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο, να πω δύο κουβέντες γενικότερα για την οικονομία μας, με αφορμή την πολύ μεστή παρουσίαση που μόλις ακούσαμε, αλλά και τα πρώτα σχόλια που κάνατε, και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, όχι μόνο λόγω της διαπραγμάτευσης. Πού βρίσκεται η σημερινή οικονομία, πάνω κάτω το ξέρουμε όλοι, σε γενικές γραμμές έχουμε χάσει το 25% του ΑΕΠ, η ανεργία πήγε από το 7% στο 27% μέσα σε 2 χρόνια. Τώρα έχει πέσει, όπως είπε ο σύντροφος πριν, και έχουμε πάει στο 24,5 περίπου για τη χρονιά που ήρθε. Ο Πρωθυπουργός μας λέει δεν πανηγυρίζουμε, και σωστά δεν πανηγυρίζουμε, αλλά τουλάχιστον δεν έχει επιδεινωθεί η ανεργία μέσα στον χρόνο που πέρασε. Αλλά εγώ θέλω να πω δύο-τρεις κουβέντες για το εξής. Το παγκόσμιο περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόμαστε δεν είναι θετικό. Δηλαδή, 2007-2008 ξεκινάει η κρίση, κάποιες χώρες βγαίνουν από αυτή την κρίση, αλλά ο κύκλος, που δεν είναι μόνο χρηματοπιστωτικός, αλλά της υπερσυσσόρευσης, δεν έχει ολοκληρωθεί. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι ανάμεσά μας παραγωγηθούν και τις κεφαλαιαγορές που λένε ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, έχουν διακυμάνσεις, τι κάνουν οι τράπεζες που χρειάζονται με κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη, στη Γερμανία κτλ. Κτλ. Πάντως, δεν είναι ότι βρισκόμαστε μέσα στην Ελλάδα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά τουλάχιστον το ευρύτερο περιβάλλον μια χαρά το πάει. Άρα, αν εμείς δείξουμε εξωστρέφεια, γκαραντί θα τα πάμε καλά, γιατί υπάρχει το εύρος αυτό που χρειάζεται στις άλλες οικονομίες και ειδικά στις οικονομίες οι οποίες δυνητικά μπορεί να αγοράσουν τις εξαγωγές μας, άρα καλά είμαστε. Τουρισμός. Πολύ σωστά. Ναυτιλία. Επίσης σωστά. Δεν υπάρχει το σταθερό περιβάλλον όμως που μπορούμε να πούμε ότι αν ρίξουμε τα χαρτιά μας πάνω σε 4 τομείς που όλοι λένε είναι πιο εύκολο να ξαναξεκινήσει η οικονομία από αυτούς γιατί υπάρχει εξωστρέφεια, ξέρουμε που βαδίζουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ανήκουμε στην Ευρώπη. Και επειδή ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταγράψουμε ότι περίπου το 55-60% της παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταναλώνεται από χώρες της Ευρώπης. Άρα, για το 55-60% των οικονομιών, μέσος όρος των οικονομιών, σημαίνει ότι αν το δούμε για ένα λεπτό σαν ένα κλειστό κύκλωμα των χωρών οι οποίες παράγουν προϊόντα, δεν θα ήταν δυνατόν όλοι να εξάγουμε. Είναι δυνατόν. Κάποιος πρέπει να εισάγει περισσότερο από αυτόν που εξάγει. Όλοι να εξάγουμε και να έχουμε ένα πλεόνασμα, δηλαδή εισάγουμε λιγότερο από αυτό που εξάγουμε, δεν γίνεται. Κάποιος θα εξάγει περισσότερο από αυτό που εξάγει, κάποιος το αντίθετο. Σε ποια φάση βρισκόμαστε λοιπόν από τότε που γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οι χώρες οι οποίες έχουν κάθε χρόνο πλεώνασμα είναι 3-4, βασικά η Γερμανία. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι όταν μία χώρα μέσα σε αυτή την ένωση έχει πλεώνασμα, αυτή η χώρα είναι εξίσου υπεύθυνη να πάρει το πλεώνασμα και να το ξαναεπενδύσει. Όσο οι χώρες που έχουν έλλειμμα να το μειώσουν. Δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο. Σε μακροοικονομικό επίπεδο λοιπόν μέσα στην Ευρώπη, αν έχεις 3-4 χώρες οι οποίες για τον α ή τα λόγο βρεθήκαν σε θέση, η δομή της οικονομίας όσο ήταν τέτοια, δεν λέμε ότι κάτι κακό κάνανε, θα έρθω και στο κακό που κάνανε, που όταν έχουν αυτό το πλεώνασμα από την παραγωγή τους, εισαγωγές, εξαγωγές, παραγωγή, αν αυτό το πλεώνασμα δεν το επενδύσουν ή στη δική τους οικονομία, αν αυτό το πλεώνασμα δεν το ξοδέψουν ανεβάζοντας τους δικούς τους μισθούς, ώστε να μπορέσουν να το απορροφήσουν, αν δεν πάρουν το πλεώνασμα να το επενδύσουν στις χώρες που έχουν ελλείμματα, τότε το μόνο που κάνουμε είναι χρόνο με χρόνο ανακυκλωνόμαστε και δημιουργούμε μεγαλύτερο και μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο δεν λύνεται με το να είναι μια χώρα σαν την Ελλάδα ή σαν την Πορτογαλία ή σαν οποιαδήποτε χώρα να αρχίσει να λειτουργεί πιο πολύ με τους κανόνες της Ευρώπης. Δηλαδή, να ισοσκελίζουμε τα ισοζύγια μας και μέσα στη χώρα, τα δημοσιονομικά μας και απ' έξω. Χρειάζεται δηλαδή μια δομική λύση. Τώρα, είπα τη Γερμανία. Δεν έχω κάτι εναντίον της Γερμανίας. Αντίθετα, συνεργάζομαι με αρκετούς συναδέλφους και προοδευτικούς οικονομολόγους, αλλά αυτή τη στιγμή, στο θεσμικό μου ρόλο, έχω άριστη συνεργασία με το επιμελητήριο εδώ πέρα, το ευρωγερμανικό κτλ. Αλλά τι γίνεται, ακριβώς επειδή το ευρώ έχει βοηθήσει τη Γερμανία, δηλαδή, αν δεν ήταν μέσα στην ένωσή μας, το δικό τους το νόμισμα, το Deutsche Mark, θα αντιστοιχούσε. Όχι στο σχεδόν 1:1 που είναι με το δολάριο, αλλά στο 1:80 σήμερα. Άρα γίνονται ανταγωνιστικοί γιατί έχουν ένα πιο φτηνό νόμισμα από ότι η οικονομία τους στην πραγματικότητα θα εξέφραζε. Ούτε αυτό όμως λύνεται γιατί ένα το ευρώ. Άρα, πίσω στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα το οποίο είναι καλά καταγεγραμμένο, αυτό που, για αυτό το οποίο μίλησα, και ευρωπαϊκό μακροοικονομικό. Είναι λοιπόν μέσα σε αντίξωες συνθήκες παγκόσμιες και μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο που καλείται η κυβέρνησή μας, που καλείται η χώρα μας να αποφασίσει πού θα πάει, σε ποια κατεύθυνση θα πάει και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νομίζω ότι αναλυθήκανε πάρα πολύ καλά. Πού δεν πρέπει να πάμε, πού πρέπει να πάμε, ποιο είναι το όραμά μας. Αλλά κοιτώντας την οικονομία στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορώ να πω το εξής. Στη διασύνδεση, για την οποία μίλησες πριν από λίγο με τις ντομάτες, αν κοιτάξω τους διάφορους κλάδους και μου έλεγε κανείς, okay, ποιος είναι ο πιο δυναμικός κλάδος από ποια πλευρά, από την πλευρά της διασύνδεσης της οικονομίας μας. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο ποσοστό από εισαγωγές. Είναι διασυνδεμένος με άλλους παραγωγικούς τομείς και έτσι κλαδικά υπάρχει μία δικτύωση η οποία μεταφράζεται πολύ καλά και σε θέσεις εργασίας. Γιατί όταν έχω μεγαλύτερη παραγωγή μίας μονάδας σε αυτό το συγκεκριμένο κλάδο, σημαίνει ότι αυτό διαχέεται μέσα στην οικονομία μου. Ζητάω προϊόντα που μπορεί να μου τα δώσει η Ελλάδα, που σημαίνει εργαζόμενοι μέσα στην Ελλάδα έχουν θέσεις εργασίας. Αυτό θα ήταν η εξόρυξη στην Ελλάδα. Εξόρυξη. Ο κλάδος της εξόρυξης είναι ο πιο, πώς να πω, όχι πρωτοπόρος, αλλά είναι αυτός που μπορεί, αν επενδύσει κανείς αυτόν, να παράγει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα και του ΑΕΠ και της διασύνδεσης και της εργασίας. Ερώτημα. Πάμε προς τα εκεί. Άρα, τι χρειάζεται, να ξέρουμε πολύ καλά και μπορεί το ξέρουμε. Έχουμε πίνακες ζωών εκροών, ξέρουμε πολύ καλά τη δομή της ελληνικής οικονομίας και ποιοι κλάδοι θα μπορούσαν να τραβήξουν πολύ γρήγορα την οικονομία. Είναι θέματα που προκύπτουν, που πραγματικά χρειάζονται
αποφάσεις, συνενέσεις, ποιοι κλάδοι θα υποστηριχτούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ενεργειακά θέματα κτλ. Το μόνο που θέλω να πω και θα κλείσω με δύο ακόμα παρατηρήσεις είναι ότι υπάρχει μια πολυπλοκότητα η οποία δεν είναι τεχνική και τεχνοκρατική, εμπεριέχει αποφάσεις οι οποίες είναι καθαρά πολιτικές. Και όποιος πει ότι το μόνο πρόβλημά μας είναι γιατί δεν έχουμε επενδύσεις, δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι επενδύσεις πού. Έρχονται οι επενδύσεις και το πρώτο πράγμα που θα κάνουν, και αυτό σας το εγγυώμαι, είναι να περιμένουν να κατέβουν οι τιμές, να απαξιωθούν ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα στη χώρα, για να αγοραστεί σε φτηνές τιμές πριν ξεκινήσει η επένδυση. Η πρώτη φάση, κάθε φορά που υπάρχει τρομακτική κρίση, είναι αυτή. Η απαξίωση πρώτα, η κεφαλαϊκή, είτε είναι κτίρια, είτε είναι γη, είτε είναι παραγωγικές μονάδες, πρώτα θα διαλυθεί τελείως αυτό το σύστημα, θα αγοραστεί πίπαρα και μετά θα έρθουν οι καινούριες επενδύσεις. Άρα, και δυστυχώς, έχουμε λίγο δρόμο μπροστά μας ακόμα για να πούμε ότι μπορούμε να περάσουμε σε επενδύσεις παραγωγικές. Δύο ερωτήματα λοιπόν που έχω θέσει μέχρι τώρα και να πάω στο τρίτο, επειδή πραγματικά η ναυτιλία και ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικοί. Κάποιες φορές νομίζω στην ανάλυση μας δεν είμαστε ολοκληρωμένοι. Λέμε, ξένα κεφάλαια, πολυεθνικές, μπαίνουν μέσα στον τουρισμό. Είναι πρόβλημα αυτό για μας, φυσικά. Θέλουμε μικρές παραγωγικές μονάδες που έτσι, αυτό θα έπρεπε να είναι το μοντέλο μας. Όμως, δεν αρκεί. Και γιατί δεν αρκεί αυτό? Γιατί είτε είσαι μικρή παραγωγική μονάδα στον τουρισμό, δεν μιλάμε να νοικιάζεις ένα δωμάτιο, είτε είσαι ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Ένας σύντροφος από την Κρήτη μου το είχε πει πέρυσι, έκανε μια ανάλυση των προϊόντων που χρησιμοποιούνται από έναν τουρίστα την ώρα που θα κατέβει στο αεροδρόμιο και την ώρα που θα φύγει. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη που παράγουμε τόσα πολλά προϊόντα. Και μου είπε, η ανάλυση του έδειξε ότι 1.100 προϊόντα περίπου και οι υπηρεσίες θα καταναλωθούν. Και μετράμε τα πάντα. Τα σπίρτα που θα αγοράσεις, τα πάντα. Τι ποσοστό, με ρώτησε, τι ποσοστό νομίζεις ότι από αυτά παράγεται στην Κρήτη. Και δεν εισάγεται. Θα τρελαθούμε. 20%. Το 20%. Άρα, αυτή η διασύνδεση των παραγωγικών μονάδων, είτε προσφέρουν υπηρεσίες, είτε προσφέρουν προϊόντα, και η μεγιστοποίηση εσωτερικά με αυτά που έχουμε, που παράγουμε ήδη, και με αυτά που μπορούμε σταδιακά ή απότομα να υποκαταστήσουμε από αυτά που εισάγουμε, έχουμε βούτυρο ελληνικό, έχουμε και βούτυρο γερμανικό. Πώς θα το κάνουμε τώρα να αλλάξει από το ένα στο άλλο? Δεν είναι να του πεις κάντο. Είναι θέμα τιμών, είναι θέμα προτίμησης. Θέλει ανάλυση συντροφή για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Ο καθένας στον κλάδο του, ο καθένας στην ειδικότητά του και από ό,τι καταλαβαίνω έχει υπάρξει αρκετή δουλειά, σοβαρή δουλειά και πρέπει όλη αυτή την εμπειρία τώρα να δούμε πώς θα τη μεταφράσουμε σε πολύ συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα και στο επόμενο βήμα. Πάμε λοιπόν, γιατί αν συνεχίσω με τα μακροοικονομικά θα σας μιλήσω για την αποεπένδυση που έχει πάει από τα 60 δις στα 20 δις και πώς θα την επανακτήσουμε κτλ. Αλλά σήμερα ήρθα εδώ όχι γι' αυτό, απλώς ήταν λίγο πρόκληση για μένα, έπρεπε να τα πω αυτά τα λίγα τα εισαγωγικά, να τα μοιραστώ μαζί σας, να πάμε λιγάκι στην κοινωνική οικονομία. Το ότι είναι προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας το ξέρουμε, γιατί υπήρχε και προεκλογικά μία ολόκληρη επεξεργασία, ομάδες που επεξεργαστήκαν το χώρο της κοινωνικής οικονομίας, που κάνανε προτάσεις. Μ' ακούτε? Σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, το ξέρουμε από αυτό το λόγο πρώτα απ' όλα, αλλά επίσης το ξέρουμε γιατί ο Πρωθυπουργός σχεδόν κάθε φορά που μιλάει για το τι κάνουμε και που πάμε, λέει και αναφέρει ότι
η κοινωνική οικονομία είναι οριζόντια προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Η κοινωνική οικονομία λοιπόν για μας συνιστά πραγματικά έναν εναλλακτικό τρόπο οργάνωσης και της εργασίας και φυσικά της παραγωγής. Αυτός ο διαφορετικός τρόπος δεν έγινε μόνο στο ότι δεν έχουν σαν κύριο πρωταρχικό σκοπό το κέρδος αυτά τα εγχειρήματα, αλλά επίσης το ότι θέλουν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς μισθούς από τη μία πλευρά, αλλά ακόμα περισσότερο ένα συνεργατικό τρόπο αποφάσεων. Δηλαδή η αρχή, ένα μέλος, μία ψήφος, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Θέλω να αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο για μένα αποκρισταλώνει το τι είπα να πει διαφορετικές σχέσεις εργασίας και διαφορετικός τρόπος παραγωγής. Ένας συνεταιρισμός, είναι γυναικείος συνεταιρισμός, στην Σύρο, κάποιοι από εμάς ίσως να το ξέρουμε, είναι το Καστρί. Τους έχω επισκεφτεί 2-3 φορές και είναι ένας αγροτικός συνεταιρισμός γυναικών, περίπου 25 γυναίκες, οι οποίες μαγειρεύουν σε καθημερινή βάση, όπως και κάνουν διανομή και κάποιο catering στο παρελθόν. Τέτοια δραστηριότητα έχουν αναπτύξει. Ωραία. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Τι καταμερισμό εργασίας έχετε? Ποιος κρατάει τα λογιστικά, ποιος μαγειρεύει, ποιος μεταφέρει τα φαγητά από το εργαστήριο κάτω για να πουληθούν, ποιος οδηγεί, ποιος. Απάντηση. Όλες κάνουμε τα πάντα. Ερώτηση. Γιατί? Απάντηση. Αλλιώς θα βαριόμαστε. Θέλουμε να μπορούμε να έχουμε όλες τις δραστηριότητες και να τις μοιραζόμαστε, διαφορετικά η εργασία γίνεται κάπως ανιαρή, τουλάχιστον έτσι. Δεύτερη ερώτηση. Πώς αντέχετε να πουλάτε τόσο φτηνά φαγητά? Γιατί πουλάνε σήμερα, αλλά όχι μόνο σήμερα, και 8 χρόνια πριν, τις γνώρισα πριν από 8-9 χρόνια, σε πολύ χαμηλές τιμές. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Θέλουμε να βγάζουμε αυτά που μας αρκούν για να ζούμε καλά. Ναι, αλλά κλείνεται στις 2,5 ώρα κάθε μέρα. Γιατί δεν ανοίγεται πάνω πιο αργά? Κόσμος υπάρχει, σας ξέρουν, φτηνό φαγητό. Έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Δεν θέλουμε να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί δεν κάνετε δεύτερο παράρτημα? Άμπα. Εμάς μας αρκούν αυτά που έχουμε. Βοηθάμε τα άλλα, τα νέα, τα παιδιά να ανοίξουν και αυτά να βγάλουν το ψωμί τους. Οι γυναίκες που μου μιλάνε είναι στην ηλικία μου, ίσως και λίγο παραπάνω. Δεν έχουν το επαναστατικό, πώς να πω, την επαναστατική ψυχή, ίσως τη δική μας. Γυναίκες ήτανε, ανήκανε σε μια οικογένεια, μητέρες, αποφασίσαν να ξεκινήσουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα στην κοινωνία μας αυτή η αίσθηση της αλληλεγγύης και αυτή η αίσθηση του να εργάζομαι, να παράγω, να μπορώ να ζω εγώ και η οικογένειά μου και δεν είναι υποχρεωτικό ούτε να σούπερ καταναλώνω, ούτε να επεκταθώ, δεν είναι αυτό το πράγμα προνόμιο μόνο της αριστερής σκέψης. Υπάρχει. Πηγάζει από κάπου, δεν το ξέρω από πού, αλλά πηγάζει και το έχω δει στην πράξη. Έτσι λοιπόν, λέμε ότι το βασικό που πρέπει να κάνουμε εμείς, γιατί πραγματικά όταν μιλάμε για κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα, βρίσκεται σε πρωτόλια μορφή. Δηλαδή θα εξηγήσω λίγο τι παραλάβαμε σαν κυβέρνηση. Η υποχρέωσή μας αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε πρώτον ένα θεσμικό πλαίσιο που ξεκαθαρίζει ποιος ανήκει στην κοινωνική οικονομία και ποιος λιμένεται ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί υπάρχουν πόροι που πηγαίνουν στην κοινωνική οικονομία και αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια κυκλώματα 7-8 που λιμένονται τα χρήματα και αυτοβαφτίζονται κιόλας οι experts της κοινωνικής οικονομίας. Άρα ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο ξεκαθαρίζει τι είδους εγχειρήματα, τι είδους αυτή η νομική μορφή, ποιους χωράει και ποιους δεν χωράει. Τι άλλο πρέπει να κάνει ένας τέτοιος νόμος? Πρέπει να ξεκαθαρίζει ποιο είναι το φορολογικό καθεστώς για αυτά τα εγχειρήματα και σε τι
διαφέρει, γιατί πρέπει να διαφέρει. Πρέπει να το επιλογήσουμε. Δεν είναι θέμα απλώς εμείς είμαστε η κυβέρνηση και θα το υποστηρίξουμε. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται, γιατί θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σου πει γιατί το κάνεις. Αλλά υπάρχει μια βάση. Υπάρχει βάση εδώ πέρα να πούμε ότι ο φόρος επιδιδεύματος, σωστά το είπα, φόρος επιδιδεύματος, θα πρέπει να είναι στο μισό. Υπάρχει βάση να πούμε το 60% του κέρδους, όποτε προκύπτει κέρδος, θα πρέπει να μην φορολογείται. Και η απάντηση είναι ναι. Διότι δεν έχει την ίδια υπόσταση του επαγγελματία που βρίσκεται εκεί για να κερδοφορήσει αφενός, αφετέρου, γιατί το 60% γιατί τα κέρδη υποχρεωτικά για να είσαι μια εταιρεία, ένα σχήμα που ανήκει στην ελληνική οικονομία, 5% πηγαίνει για προσωπικά, 35% για αναβάθμιση των μισθών όσων εργάζονται και το 60% επαναεπενδύεται στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο μέσα στην εταιρεία, μέσα στο εταιρικό σχήμα, αν θέλεις να προσλάβεις άλλους άνεργους, άλλους που έχουν άλλη δουλειά και δεν τους αρέσει η δουλειά και θέλουν να έρθουν, καινούργια μέλη δηλαδή που έρχονται σαν εργαζόμενοι, ή επαναεπενδύεις μέσα στην κοινωνία με κοινωνικό αποτύπωμα. Άρα αυτό το 60% γιατί να φορολογείται. Φορολογείς αυτά που θα επαναεπενδυθούν πάνω στην κοινωνία, που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την επέκταση της δραστηριότητας, άρα δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το ότι ανταγωνίζεσαι τον ιδιωτικό τομέα που δεν το επιτρέπεις να φορολογεί, που τον υποχρεώνεις να φορολογεί το 60%. Έτσι λοιπόν είναι ένα δεύτερο τμήμα, εν πάση περιπτώσει, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσα στο θεσμικό πλαίσιο. Το τρίτο έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα των εργασιακών σχέσεων. Ένα από τα προβλήματα που έχει προκύψει και μας έχει πει το πεδίο ότι υπάρχει είναι ότι κάτω από τον όρο εθελοντική εργασία υπάρχει μαύρη εργασία. Άρα και εκεί πέρα πρέπει να βάλουμε κανόνες. Για να μην σας κουράσω, γιατί ούτως ή άλλως μέσα σε μία εβδομάδα από τώρα, ας πούμε δύο, μην τυχόν και, το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο που θα έχει ολοκληρωθεί θα βγει για διαβούλευση στην κοινωνία και με πολύ μεγάλη μας χαρά θα περιμένουμε τις παρατηρήσεις, τις αλλαγές που σίγουρα θα πρέπει να φέρουμε. Αυτό έχει γίνει σε συνεργασία με φορείς της κοινωνικής οικονομίας φυσικά και με άλλα υπουργεία που έχουμε πάρει τη γνώμη τους, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί πριν περάσει μέσα από διαβούλευση με την κοινωνία. Άρα, σε τοπικό επίπεδο, θα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε την ανατροφοδότηση εκείνη για να το ενδυναμώσουμε και να αντικατοπτρίσει και προβλήματα που δεν έχουμε πιάσει μέχρι σήμερα. Ένα δεύτερο κομμάτι του τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν Υπουργείο είναι να οργανώσουμε και να βοηθήσουμε στη σύσταση των εργαλείων που χρειάζεται για να λειτουργήσει καλά η κοινωνική οικονομία. Τι πάει να πει αυτό? Πρέπει να έχουμε περιφερειακά κέντρα που να μπορούν να παίζουν τον υποστηρικτικό ρόλο, δηλαδή να ενημερώνουν, να βοηθάνε πρακτικά στο πώς κάνεις ένα business plan αν είμαστε 5-10 και θέλουμε να ξεκινήσουμε, να βοηθάνε στη δικτύωση, αυτά που λέγαμε πριν, πώς μπορείς να αγοράσεις φτηνά, να μπορέσουμε να κάνουμε τη δικτύωση, γιατί αν υπάρχουν άλλοι συνεταιρισμοί, άλλα συνεργατικά εγχειρήματα, να τους συνδέσουμε που να μάθει ο ένας από τον άλλο. Άρα, μιλάμε για μια δικτύωση, η οποία όμως δεν γίνεται εξ ουρανού. Δεν γίνεται να το βάλεις σε ένα website, ούτε να πεις «Α, τι ωραία να το κάνουμε». Να συνδέσουμε λοιπόν εκείνα, όχι πολλά, τα 10 εγχειρήματα που υπάρχουν πάνω στον τουρισμό, με εκείνες τις παραγωγικές ομάδες που ασχολούνται με αγροτική παραγωγή, και με τους 5 γραφίστες που έχουμε βρει, που είναι τσιμάνια στην κυριολεξία όσο αφορά το διαδίκτυο, πρέπει να έρθουν σε επαφή για να μπορέσουν να ενδυναμωθούν. Από την άλλη όμως πρέπει να ξέρουμε και πώς θα μπορέσουμε να τα χρηματοδοτήσουμε αυτά. Υπάρχει, από τον προηγούμενο νόμο, το 40-19, υπήρχε η πρόβλεψη ότι θα γίνει ένα ειδικό ταμείο για την κοινωνική οικονομία. Δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, δεν έχει λεφτά μέσα, δεν μπορείς να δανειστείς από τράπεζες, δεν. Άρα πρέπει να στήσουμε και το χρηματοπιστωτικό. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Ο νόμος που θα κατεβάσουμε θα τα περιγράφει αυτά. Μέχρι τώρα, ξέρετε, πολλές φορές ακούω, μου λένε ότι
βρε παιδάκι μου, καλή δουλειά μέσα στο γραφείο, βγες έξω και πέσα στην κοινωνία. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει θα. Θα κάνουμε. Θέλει να ακούσει κάνουμε. Εδώ πέρα είμαστε, να το χρηματοδοτικό εργαλείο. Με αυτή τη διαδρομή θα μπορέσεις να κάνεις αίτηση. Αυτή είναι που θα, θα σου εγκρίνει την αίτηση. Συμμετέχουν, δεν συμμετέχουν οι τράπεζες. Θέλει αυτό που έχει στήσει ήδη. Έτσι λοιπόν, πραγματικά ευελπιστώ ότι ο μήνας Μάρτιος και ο μήνας Απρίλιος θα είναι οι μήνες που τα θέματα της κοινωνικής οικονομίας θα βγουν προς την κοινωνία έτσι αρκετά δυναμικά. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με τη δημοσιότητα, αλλά όχι τη δημοσιότητα τη δική μας στο Υπουργείο, γιατί καλά που το κάνουμε, και αυτό χρειάζεται βέβαια, αλλά με τη δημοσιότητα που αφορά το πώς έρχονται μαζί τα εγχειρήματα σε περιφερειακό επίπεδο και σε πανελλαδικό. Δηλαδή, Expo, να μαζευτούν από τα 900 εγχειρήματα που έχουν καταγραφεί στο Μητρό Κοινωνικής Οικονομίας, τα 100, τα 200, τα 300, σε κλαδικό επίπεδο, που να γνωριστούν μεταξύ τους, και σε οριζόντιο επίπεδο, που να διασυνδεθούν. Και αυτά όχι μόνο να μαζευτούν σε ένα συνεδριακό χώρο, μαζί με τα προϊόντα τους, μαζί με τις υπηρεσίες που προσφέρουν, για να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει κοινωνική οικονομία, ότι μέσα στην κοινωνική οικονομία υπάρχουν οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες που είναι έτοιμοι να αναλάβουν έργα και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Έτοιμοι. Να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν οι παραγωγικές μονάδες, όχι μόνο για τις υπηρεσίες και τον καθαρισμό και αυτό το μακελιό που έγινε με την υποκατάσταση του δημόσιου τομέα από τέτοια εγχειρήματα. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε δημοσιότητα, αυτό εννοούμε, σε περιφερειακό επίπεδο και πανελλαδικό επίπεδο, τέτοιου είδους, όπως έχουμε τη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, φιλοδοξούμε να έχουμε εκθέσεις οι οποίες θα παρουσιάζουν, θα φέρουν τον κόσμο μαζί, αλλά επίσης θα παρουσιάζουν και τα προϊόντα τα οποία παράγουν. Θέλω να περάσω σε ένα επόμενο θέμα, το οποίο είναι, νομίζω, καυτό θέμα και έχει να κάνει με αυτό που ακούσαμε πριν. Υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν κλείσει, μικρές, μεσαίες, μεγάλες. Βιομέ, Σύμβολο, η ΕΚΛΟ, επίσης, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δύσκολη διαδικασία. Όπως ξέρετε, δώσαμε παράταση μέσα από την ποινική που περάσαμε για 6 μήνες για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε το περιβάλλον να οργανωθεί ακόμα καλύτερα, για να μπορέσουμε να προστατευτούν αυτά τα δύο σχήματα σαν συνεργατικά σχήματα. Αλλά αυτό ανοίγει ένα μεγαλύτερο θέμα. Πρώτον, τις ανάγκες που έχουμε να καταγράψουμε δήμο-δήμο, νομό-νομό, ακριβώς αυτό που είπατε ότι κάνετε εσείς πριν. Δηλαδή, εγώ το ζητάω αυτό από βουλευτές μας, το ζητάω να γίνει για να μπορέσουμε να το οργανώσουμε. Ποιες είναι εκείνες οι εταιρείες που έχουν κλείσει, τι παραγωγικό υλικό έχουν και τι διάθεση υπάρχει από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Γιατί τις εγκαταλείπουν, αλλά κάποιοι δεν φεύγουν. Είναι κλειστό το μαγαζί, αλλά δεν φύγανε. Κατάθλιψη μπορεί να έχουν, μπορεί να δουλεύουν σε μια άλλη δουλειά. Δεν πάνε να πει ότι έφυγαν όμως. Άρα, υπάρχουν δύο κατηγορίες, τρεις κατηγορίες. Αυτές που έχουν κλείσει δεν ήταν χρεωμένες, δεν είναι μέσα στα κόκκινα δάνεια. Κλείσαν όμως γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτές που έχουν κλείσει και έχουν κηρύξει πτώχευση και αυτές που είναι απειλούμενες να κλείσουν. Εμείς λοιπόν λέμε και για τις τρεις περιπτώσεις πρέπει να έχουμε μία πρόταση. Η πρόταση που έχουμε, όπως και πριν όταν μίλαγα για το φορολογικό, δεν σημαίνει ότι γίνεται εύκολα αποδεκτές από τους θεσμούς. Χρειάζεται διαπραγμάτευση, έτσι. Είναι δύσκολο το πράγμα. Κάθε βήμα που κάνει κανείς πρέπει να περνάει τέλος πάντων από μια διαβούλευση και έγκριση στην τελική ανάλυση. Αλλά αυτό το θέμα των επιχειρήσεων, της αργούσας, σχολάζουσας, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο γης, αλλά των παραγωγικών μονάδων που έχουμε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Η δική μας η τακτική μέχρι τώρα είναι η εξής. Επειδή ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε πολλές εξωτερικές δυσκολίες,
Η δική μας η τακτική είναι να πατάμε πάνω στην νομοθεσία και στο τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ώστε να πούμε, κοιτάξτε, εμείς δεν πρωτοτυπούμε. Αν αυτό σας ακούγεται πολύ αριστερό, εδώ είναι. Το κάνει και η Γαλλία. Η Γαλλία και η Ιταλία, μέσα από την κοινωνική οικονομία και τέτοιου είδους συνεταιριστικά σχήματα, έχουν το 10% του ΑΕΠ που παράγουν. Και εμείς έχουμε στόχο να περάσουμε από το λιγότερο από 1%, σχεδόν μισό το 100, λίγο και λιγότερο από αυτό στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, έχουμε και προβλήματα καταγραφής της κοινωνικής οικονομίας, να το αναπτύξουμε. Ωραία. Να δούμε τι ισχύει σε άλλες χώρες. Υπάρχει λοιπόν στη Γαλλία νόμος, ο οποίος πέρασε πέρυσι, 2014, πρόταση. Ο νόμος Φεράνς. Και τι κάνει αυτός? Βάζει τους κανόνες του πώς μία εταιρεία που είναι σε πρυπτωχευτικό στάδιο ή που έχει πτωχεύσει, μπορεί να μεταβιβάζεται στους εργαζόμενους σε στάδιο σαν αυτοδιαχείριση, σε αυτοδιαχειριστικά σχήματα, με τη συμμετοχή ή χωρίς τη συμμετοχή, όλων όσων ή τους χρωστούσες ή θέλουν να συμμετέχουν σε περιλαμβανόμενο του πρώην διεκδίκου. Άρα, αυτό είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, ξέρουμε την βιβλιογραφία, ετοιμάζουμε τα σημειώματα, όμως πριν κλείσει ο καινούριος πτωχευτικός, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε εμείς να τα εισηγηθούμε αυτά. Μπορούμε όμως να εισηγηθούμε σήμερα τι κάνουμε σε αυτές που βρίσκονται σε προπτωχευτικό στάδιο. Και εκεί υπάρχει πεδίο λαμπρό. Αυτές που έχουν πει σε πτώχευση είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, οι τράπεζες μπαίνουν πρώτες μέσα τώρα. Το δημόσιο μπορεί να μαζεύει στο 60% με το δημόσιο και, τους εργαζόμενους που τους χρωστάνε, αλλά αν δεν συνενέσουν οι τράπεζες που να βάλουν στο 60%, δεν ξεκινάς καν τη συζήτηση. Βάση περιπτώσει, υπάρχουν και κάποια άλλα τεχνικά θέματα, να μην πιάσουμε την κουβέντα τώρα. Πάντως, πεδίο λαμπρό για μας, και εκεί πέρα πραγματικά συγκεντρώνουμε την προσοχή μας, είναι σε αυτές που είναι επαπειλούμενες πριπτωχευτικές. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να κάνουμε ακριβώς την καταγραφή που είπαμε πριν, γιατί υπάρχει περίπτωση από αυτές που έχουν κλείσει να μπορέσουν κάποιες να ξαναλειτουργήσουν. Θα ήθελα επίσης να πω, πριν ξεκινήσουμε έτσι μια ευρύτερη συζήτηση και κουβέντα μεταξύ μας, θα ήθελα επίσης να σας πω ότι ένα μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι αστικοί συνεταιρισμοί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπάρχουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχει η κοινωνική οικονομία στο Υπουργείο Εργασίας, οι δασικοί συνεταιρισμοί, υπάρχει ένας κατακαιρματισμός νομοθετικός και έτσι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε συντεταγμένα στην κωδικοποίηση όλων αυτών των νόμων, ώστε να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο και από κάτω εξειδικεύσεις ανάλογα με το αντικείμενο, αν είναι ενεργειακός συνεταιρισμός, αν είναι καταναλωτικός συνεταιρισμός κτλ. Αυτή είναι μια δουλειά που μετά λέει και την έχουμε ξεκινήσει, δεν θα ολοκληρωθεί σύντομα, αυτό δεν μπορώ να πω ούτε τους επόμενους 2 μήνες, ούτε τους επόμενους 4 μήνες, αλλά είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει συντεταγμένα και αυτό το έχουμε ξεκινήσει. Και να καταλήξω στο εξής, αυτό που βρήκαμε ήταν ένα όνομα για την κοινωνική οικονομία με αρκετά κενά, όχι ότι δεν είχε γίνει τίποτα πριν, και δεν μιλάω για τους συνεταιρισμούς παρελθόντος, αλλά το τι λειτουργεί τα τελευταία 3-4 χρόνια μέσα στο πλαίσιο της Ελλάδας. Αυτά τα βήματα είναι που έχουμε κάνει. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να κάνουμε τα μικρά πράγματα που βελτιώνουν τη λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας και που δεν φαίνονται. Ένα παράδειγμα εξ αυτών είναι το εξής. Υπάρχει ένα μητρό κοινωνικής οικονομίας, το οποίο όταν ήρθαμε, τον Ιανουάριο, δηλαδή Φεβρουάριο του 2015, είχε μία καθυστέρηση 6 με 7 μήνες. Δηλαδή, έδινες εσύ τα χαρτιά σου για να εγγραφείς και έπαιρνε 6 με 7 μήνες για να μπορέσεις να πάρεις την πρώτη απάντηση της προεγγραφής. Αυτό τώρα το έχουμε κάνει 15 μέρες. Σε 15 μέρες, αν υπάρχει ένα εγχείρημα το οποίο θέλει να στηθεί, εμείς έχουμε τώρα τη διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται σε 15 μέρες. Είναι πολύ πιο απλή,
από τη σύσταση άλλων νομικών προσώπων και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό και έτσι τέτοιου είδους βελτιώσεις που είναι αυτά που μπορείς πιο εύκολα να κάνεις, δεν χρειάζεται θεσμικές αλλαγές για να μπορέσεις να τα ενεργοποιήσεις, τέτοιου είδους μικρές επεξεργασίες, εν πάση περιπτώσει, έχουν ήδη γίνει. Θέλω να πω επίσης ότι δεν μπορεί παρά κάποια στιγμή να ανοίξει και πάλι η κουβέντα για το τι θέλουμε εμείς να κάνουμε με την κοινωνική οικονομία. Για μας η κοινωνική οικονομία είναι για όλους τους πολίτες, όχι για τις ευάλωτες ομάδες μόνο, δεν είναι μόνο στον κλάδο των υπηρεσιών, είναι για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον, αλλά η ταπεινή μου άποψη είναι δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Γιατί έτσι επιβλήθη ο σχηματισμός των ΜΚΟ και έγινε αυτό το πανηγύρι το οποίο όλοι γνωρίζετε. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις που θα ανήκουν στην κοινωνική οικονομία. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς μπροστά και να πούμε εμείς τώρα θα σας δώσουμε ψωμί, πάτε στηθείτε γιατί εμείς θα σας δώσουμε τη δουλειά. Να σας πω γιατί. Γιατί σήμερα θα τους τη δώσουμε και αύριο δεν θα έχουμε λεφτά να τους δώσουμε. Σήμερα εξαρτώμαστε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχουμε πενιχρούς πόρους για να μπορέσεις να τα δώσεις και να στηθούν και να έχουν την πρώτη τους δουλειά. Αύριο δεν θα το έχεις και θα κλείσουνε. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως. Όταν έρχονται εργαζόμενοι που λένε εμείς είμαστε στον κλάδο της καθαριότητας και είμαστε στο τάδε Υπουργείο, είμαστε στο τάδε νοσοκομείο και αυτός που είναι ο επιχειρηματίας δεν μας πληρώνει, καθυστερεί, μας λέει να δουλεύουμε 5 ώρες και μας βάζει και δουλεύουμε 10, δεν θέλουμε να δουλέψουμε γι' αυτόν, εμείς θέλουμε να στήσουμε το δικό μας εγχείρημα. Τι κάνουμε εμείς, σε 15 μέρες τους έχουμε βοηθήσει και να στήσουν το εγχείρημα αλλά και να τους υποστηρίξουμε με το business plan που θα χρειαστούν. Πώς συνεργαζόμαστε με τα άλλα υπουργεία. Όταν το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού, Πολιτισμού χρησιμοποιεί, ακριβώς κάνει τη δουλειά του, βγάζει προκηρύξεις για να υποστηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα δείτε ούτε μία προκήρυξη από τότε που εμείς γίναμε κυβέρνηση που να μην λέει και εγχειρήματα της κοινωνικής οικονομίας και συνεταιρισμοί. Δηλαδή, να ανοίγει η ομπρέλα για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε, ώστε στο βαθμό που εμφανίζονται τα εγχειρήματα να υποστηρίζονται, να μην είναι αποκομμένα από αυτά που διατίθεται για τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι λοιπόν, συντεταγμένα, ενημερώνουμε, δημιουργούμε το θεσμικό πλαίσιο, εξηγούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν και ίσως σε μια άλλη συνάντηση, για να μην σας κουράσω περισσότερο, μπορώ να σας πω επιγραμματικά, το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας θα έχει τρεις άξονες χρηματοδοτικούς. Ο ένας είναι οι επιχορηγήσεις, καθαρή επιχορήγηση. Όπως ορίζει και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το της κοινωνικής οικονομίας. Το δεύτερο είναι επιχορηγήσεις οι οποίες επιστρέφονται στο 50% με όρους οι οποίοι επιτρέπουν σε αυτά τα εγχειρήματα να αναπτυχθούν. Και το τρίτο είναι μέσα από μικροδανεισμό. Ο μικροδανεισμός είναι ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να το στήσουμε, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα και έχουμε το σχήμα, τις συνεργασίες, έτοιμοι είμαστε, θέλω έκκληση, δεν θέλω να προχωρήσω μόνη μου με τα συναρμόδια υπουργεία, γι' αυτό είναι βαρύ ένα πράγμα το οποίο το έχουμε οργανώσει, έχουμε την εισήγηση, ξέρουμε από πού εισραίουν οι πόροι, αλλά αυτό θέλει μια κυβερνητική απόφαση γιατί όπως συνηθίζω να λέω, όχι μόνο η ανεργία και η επίλυση του προβλήματος της ανεργίας δεν είναι δουλειά ενός και η κοινωνική οικονομία δεν είναι δουλειά ενός. Είναι δουλειά όλων μας και πρέπει να συμμετέχουμε, να τροφοδοτούμε, να δίνουμε τις ιδέες μας για να μπορέσει να στηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα σε επίξωες συνθήκες. Ευχαριστώ.